Γεια σου Κωνσταντίνε. Χαίρομαι πολύ. Σε βρίσκουμε στην παρουσίαση του καινούργιου σου δίσκου. Καλώς ήρθατε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το δίσκο. Είναι, πιστεύω, από τους καλύτερους δίσκους που έχω κάνει. Έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ δουλειά και πολύ χρόνο με τους συνεργάτες μου και ελπίζω να σας αρέσει το αποτέλεσμα, να το αγαπήσετε και να το κάνετε δικό σας στις στιγμές σας. Δεν κάθομαι να σκεφτώ τι κάνει και τι δεν κάνει επιτυχία. Αυτό το δείχνουν τα νούμερα και το ξέρουν πολύ καλά να το κάνουν οι συνεργάτες μου. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να εξελίσσω εγώ ίδιος, να μπαίνω σε ένα στούντιο και όταν θα κάνω το live μου να είμαι ο εαυτός μου και να δίνω την ψυχή μου με σεβασμό και με αγάπη, γιατί ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι έχει ειλικρινία. Το ψάχνω κι εγώ, νομίζω ότι το έχω βρει. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω την οικογένειά μου. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, το οποίο στα επόμενα χρόνια ίσως μ' αξιώσει ο Θεός να το καταφέρω. Βέβαια το βλέπω λίγο μακρινό, σου πω την αλήθεια. Αλλά... Λόγω των επαγγελματικών σου υποχρεώσεων το βλέπεις κάτι μακρινό? Όχι. Εντάξει, και αυτό παίζει ρόλο, αλλά δεν ξέρω, όταν το νιώσω θα το καταλάβουμε όλοι. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αποφασίζουμε, ας πούμε, για την επιλογή των κομματιών. Αλλά εκτός από αυτή την ομάδα που αποφασίζουμε, είναι κάποιοι άνθρωποι που επηρεάζουν. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει και η οικογένειά μου. Α, δηλαδή τους βάζεις να ακούν? Φυσικά, φυσικά. Εντάξει, η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάντα θα είναι to the point και πάντα θα είναι στοχευμένο αυτό που θα πούνε και με ειλικρίνεια. Ξέρεις, γιατί πολλές φορές όταν δεν ξέρουν τη δουλειά κάποιοι άνθρωποι, όταν μπαίνουμε και εμείς στη δουλειά, πολλές φορές αποσυντονιζόμαστε. Η ισορροπία μου νομίζω είναι η οικογένειά μου. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο σε κάποιο συγκεκριμένα. Το κάθε τραγούδι έχει την ιστορία του και τη δικιά του προσωπικότητα. Είναι ιστορίες, αρκετά από τα τραγούδια είναι αληθινές ιστορίες και ελπίζω να ανταπεξήλθα στις προσδοκίες των συνθετών. Στο καινούριο σου τραγούδι, το «Τι να το κάνω», ναι, μιλάει για κάποια όρια. Τι σου βάζει μια γυναίκα κάποια όρια? Ναι, είτε όρια που βάζει η γυναίκα, είτε όρια που μπαίνουν λόγω μιας κατάστασης. Γιατί απευθύνεται σε έναν έρωτα ο οποίος δεν μπορεί να είναι μαζί για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αν και θέλουν και οι δύο πολύ. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ενδεχόμενα. Είτε γιατί είναι κάποιος έρωτας ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να είναι παράνομος, είτε κάποιος έρωτας ο οποίος ενδεχομένως να μην μπορεί να είναι μαζί γιατί είναι σε άλλες χώρες. Απόσταση. Λόγω απόστασης, το οποίο το έχω βιώσει και το έχω ζήσει. Είτε γιατί ο άνθρωπος μπορεί να είναι φαντάρος και να λείπει, ξέρω εγώ, στο τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που κάποιοι άνθρωποι θέλουν να είναι μαζί και δεν μπορούν. Σημασία για να προσπαθούμε και να αυτό που νιώθουμε να το εκφράζουμε. Ναι, αμέ. Δίνω ευκαιρίες γενικά σε ανθρώπους και δίνω και ευκαιρίες και στον εαυτό μου. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να καταπολεμάμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ναι, αμέ, το έχει τύχει αρκετές φορές να πεις ότι ξεπεράσεις και τελικά στο τέλος δεν ξεπερνάς τίποτα. Σημασία έχει, ξέρεις, πολλές φορές λες θα το πω για να το πιστέψω. Μπορεί να έχει αυτό το... την έννοια. Η τελευταία δικαιολογία είναι ότι άργησα στο δρόμο. Με άργησα να ξυπνήσω. Σήμερα. Ναι. Δεν παρακολουθώ πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι, αν κάτσω σπίτι και έχω χρόνο θα δω κάποια πράγματα. Όχι φέτος, αλλά στα προηγούμενα χρόνια ναι. Και ο λόγος που τα πέριψες, γιατί δεν σε είδαμε? Γιατί δεν νιώθω εγώ έτοιμος να κάνω κάτι τέτοιο. Όταν νιώσω μπορεί και να το κάνω. Τώρα, α, δεν το απορρίπτεις? Όχι. Όχι, δεν το απορρίπτω. Σαν τι? Στο Survivor, π.χ. το όνομα της που παίζετε τώρα. Έχω πάρα πολύ δουλειά. Μου δίνουν πάρα πολύ δουλειά οι συνεργάτες μου για να τη σταματήσω αυτή τη στιγμή. Τα παρακολουθούσες? Ναι. Το Survivor. Ναι, μου φτιάχνε, δεν ξέρω, με πήγαινε, με ταξίδευε στο εξωτερικό λίγο και μ' άρεσε. Α, εικόνες. Ναι. Στην τράπεζα. Από αγάπη.
Εντάξει, ανάλογα το τι θέλει ο κάθε άνθρωπος, έτσι. Μπορεί κάποιος να ζητάει τόσα και εγώ να μην έχω τόσα όσο το οποίο μπορεί να θέλει ο άλλος. Εντάξει, σημασία έχει να υπάρχει χημεία. Όχι. Γιατί... Αν κάτι... Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Ντομοραίτη και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που εμπιστεύτηκαν να κάνω επανεκτέλεση ένα τόσο σπουδαίο τραγούδι που έχει πει με την αξεπέραστη φωνή της η Γλυκερία. Εσύ το επέλεξε αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που είχα επιλέξει να λέω στις live μου εμφανίσεις. Και όταν η Ράνια Κωστάκη είχε μια ιδέα να κάνουμε μια εκπομπή ιντερνετική μαζί για το ρυθμό, μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και επέλεξα να πω και αυτό το τραγούδι και ο κόσμος το αγάπησε. Και πραγματικά, ναι, εξεπλάγει. Και ο Νίκος Μωραήτης με τον Μιχάλη μου δώσανε την άδεια να το κάνω επανεκτέλεση και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα επόμενα σχέδιά μου είναι να προσπαθήσω να βάλω σε live μου το δίσκο αυτόν και να τον παρουσιάσω και στο μέλλον έχει ο Θεός. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.